Καλησπέρα. Παρασκευή βράδυ και εδώ εμείς στην τηλεόραση του Flash με την εκπομπή pre-game ματιές στα σπορ. Την επόμενη περίπου ώρα μαζί θα δούμε όλα τα αθλητικά γεγονότα, αυτά που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Η Super League 2, η Κοζάνη δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα κομβικό παιχνίδι μέσα στην καρδίτσα. Υπάρχει όμως η αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει. Γάμα Εθνική, ο Εορδαϊκός, δίνει και αυτό τη δική του μάχη στη Γάμα Εθνική για να παραμείνει στην κατηγορία. Παίζει μέσα στην Ζάκυνθο. Θα δούμε τι μας είπε ο Γιώργος Ζαχαρίας, ο Γενικός Διευθυντής. Τοπικά πρωταθλήματα, play out και play off. Φτάνουμε προς το τέλος των πρωταθλημάτων και το ενδιαφέρον όλο ένα και μεγαλώνει. Έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στον τελικό κυπέλου Εορδαϊκού Βελβέντου 3-2. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές. Επίσης, το Σάββατο θα γίνει και η στέψη του πρωταθλητή του ΠΑΟΚ Χίλων. Τι λένε οι υπεύθυνοι της ομάδας για αυτή την επιτυχία, αλλά και το τι θα γίνει με τους αγώνες μπαράζ. Θα πάει ο ΠΑΟΚ Χίλων, δεν θα πάει, τι λένε οι άνθρωποι του. Θα τα δούμε όλα μαζί. Ας τα πάρουμε με την σειρά για να ξεκινήσουμε με τη Super League 2. Στη Super League 2 το πιο κρίσιμο πρέπει για την Κοζάνη είναι το ερχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα. Οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να προσεγγίσουν το μάτς με την Καρδίτσα ως έναν τελικό. Πρέπει να μπουν στο παιχνίδι με αποφασιστικότητα, περίσσιο θράσος, αλλά και να έχουν αυτή τη φορά την τύχη με το μέρος τους. Η Κοζάνη, προερχόμενη από την εκτός έδρας ισοπαλία επί του Αιωλικού που την έφερε μια ανάσα από την Καρδίτσα για τον Καμπανιακό, δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Το παιχνίδι μέσα στην Καρδίτσα, που είναι ένα βαθμό πάνω, προσεγγίζεται από την Κοζάνη ως άλλος ένας τελικός. Τα βαθμολογικά δεδομένα είναι τέτοια που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι ως κομβικό για την μετέπειτα πορεία και επίτευξη του στόχου των Ερυθρόλευκων. Οι ποδοσφαιριστές του Άγγελου Δικόζη, με συγκέντρωση, μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα αυτή τη φορά, πρέπει να απαντήσουν, φωνάζοντας πως είναι ικανοί, αποφασισμένοι και κυρίως πως έχουν τον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά να πετύχουν την παραμονή τους στην κατηγορία. Από την άλλη, οι φίλαθλοι πρέπει να σταθούν δίπλα στην ομάδα μέχρι το τέλος. Οτιδήποτε άλλο σε αυτή την κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος, μόνο καλό δεν κάνει στην ομάδα. Να δούμε το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής, αναγέννηση Καρδίτσας Κοζάνη, ΠΑΟΚ Β' Καμπανιακός, Ηρακλής Αιωλικός. Στη βαθμολογία, Ηρακλής και ΠΑΟΚ Β' 24 βαθμούς, Καμπανιακός και αναγέννηση Καρδίτσας από 19, η Κοζάνη 18 βαθμούς και ο Αιωλικός 15. Η Κοζάνη δίνει ένα δυνατό, ένα σημαντικό παιχνίδι μέσα στην Καρδίτσα. Παίκτες, προπονητικό team, όλοι στην ομάδα είναι αισιόδοξοι και πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν να φύγουν από το γήπεδο της Καρδίτσας με ένα θετικό αποτέλεσμα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Στην Καρδίτσα ταξιδεύει η Κοζάνη την Κυριακή. Όλοι στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο γνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Στη δοκιμασμένη στα δύσκολα Κοζάνη όμως επικρατεί αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουν και θα είναι αυτοί που στο τέλος του παιχνιδιού θα είναι κερδισμένοι. Να δούμε τι δήλωσαν ο προπονητής Άγγελος Δικόζης και ο ποδοσφαιριστής Θεοχάρης Ποζατζίδης. Άγγελε, στο προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα με τον Ελληνικό ίσως έπαιξε το καλύτερό της παιχνίδι, παρόλα αυτά όμως είδε τείχος μπροστά, είδε την ατυχία πάλι για μια άλλη φορά και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αυτό το πρόβλημα το συζητήσατε, το εστιάσατε? Εντάξει, αυτό το από το ξεκίνημα των play-off και μετά νομίζω ότι η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Απλά το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε τον Ιωλικό πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα μας. Χάσαμε τουλάχιστον 6 με 8 κλασικότητες ευκαιρίες. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Μερικοί κακοπροαίρετοι θέλουν να φέρουν την καταστροφή. Δυστυχώς όμως για αυτούς μπορούν και τους δίνει δυνατότητα το πληκτρολόγιο να κάνουν κριτική από το πληκτρολόγιο. Προτιμώ να βρίζουν εμένα και να κάνουν εμένα κριτική παρά τους ποδοσφαιριστές. Δεν μ' αγγίζει ούτε τι λένε ούτε τι γράφουν. Πραγματικά δεν τους παρακολουθώ. Είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά. Απλά το μόνο που έχω να τους πω αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι κάνουν ζημιά και επηρεάζουν οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ένας τίμιος και ηθικός αγώνας. Κάθε μέρα μέσα από τη δουλειά
και κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη μέσα από τα παιχνίδια προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα της Κοζάνης, το καλύτερο για μας, το καλύτερο για τη δουλειά μας. Κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες φορές όχι. Έχουμε σαν πίστη ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε εμείς, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα που η ομάδα παίζει και καλό ποδόσφαιρο, κάνει καλές εμφανίσεις και παίρνει και θετικά αποτελέσματα. Δεν θέλω να συγκρίνω με τις άλλες ομάδες τα αποτελέσματα που έχουν, γιατί οι άλλες ομάδες είναι πιο άσχημα τα αποτελέσματά τους. Εμείς ήμασταν 3 βαθμούς πίσω και έχουμε καλύψει λίγο την βαθμολογική διαφορά που είχαμε τουλάχιστον με την Καρδίτσα. Αυτό που κοιτάμε είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Σίγουρα πρέπει να δούμε τι έφταιξε και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στο παιχνίδι με τον Αιωλικό στην Αρυδαία. Έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας πολύ δύσκολο με την αναγέννηση Καρδίτσας, που σε όλα τα παιχνίδια η ομάδα μας έχει δείξει, αν μη τι άλλο, ότι κάνει προσπάθεια για να πάρει τη νίκη. Κάποιες φορές έρχεται, κάποιες άλλες φορές δεν έρχεται. Αλλά εμείς έχουμε δώσει μέσα στα ποδητήρια έναν όρκο και έχουμε πει ότι θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και όσο περνάει από το δικό μας το χέρι για να πετύχουμε το στόχο μας, που θα είναι η σωτηρία της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που βοηθάνε και στηρίζουν την ομάδα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μέσα στο γήπεδο δουλειά, να μην μιλάμε και υπομονή, τίποτα άλλο. Και όπως είπες και εσύ την Κυριακή με την Καρδίτσα, μια ιστορική ομάδα, έτσι, και που δείχνει σίγουρα και με την πρωινή της ανακοίνωση τη σημερινή ότι υπολογίζει πάρα πολύ την Κοζάνη, εξάλλου γνώρισε και την ήττα εδώ μέσα και μάλιστα καλεί τον κόσμο με δώρα εισιτήρια, με 1000 για να πάει ο κόσμος και να βοηθήσει την Καρδίτσα στο παιχνίδι της Κοζάνης. Και να μην το ξεχνάμε και να το αναφέρουμε ότι εδώ και το είχαμε σχολιάσει κιόλας, μετά την ήττα που την έπιασε η Κοζάνη στη βαθμολογία, στο τέλος τη χειροκρότησαν αυτή την ομάδα. Επειδή αναφέρουμε την ομάδα της Καρδίτσας και έχουμε παιχνίδι την Κυριακή με την Καρδίτσα, η Καρδίτσα νομίζω έχει κάνει 2 ήττες, αν δεν κάνω λάθος, 3 ήττες έχει κάνει η Καρδίτσα, μία ισοπαλία και μία νίκη. Έχει πολύ πιο άσχημα αποτελέσματα με εμάς. Και μου λέτε ότι οι φίλαθλοι έχουν αυτή τη συμπεριφορά που έχουν απέναντι στην ομάδα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι μπράβο τους και τους τιμά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε να πάρουμε, να κερδίσουμε κάτι τουλάχιστον από αυτό το παιχνίδι. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και δουλεύουμε με οποιοδήποτε αντίπαλο και αν παίξουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι και μέσα στο πρωτάθλημα σε 3-4 παιχνίδια δεν ήμασταν καλοί, αλλά έχουμε δείξει τουλάχιστον στα play-out ότι έχουμε μια σταθερή απόδοση, αν εξαιρέσω το πρώτο ημίχρονο με τον Καμπανιακό. Έχουμε μια σταθερά καλή απόδοση και πραγματικά βλέπω και άλλα παιχνίδια που είναι στα play-out ή στα play-off. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού ομάδες που κάνουν έτσι ευκαιρίες όπως κάνουμε εμείς. Ακόμη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ακόμη και ομάδες που έχουν στόχο την άνοδο στη Super League 1, νομίζω τόσες ευκαιρίες όσες κάνουμε εμείς στα παιχνίδια, είναι λίγο δύσκολο να τις κάνουν. Το λέει η εικόνα, δεν το λέω εγώ. Και όπως είπαμε, είναι ένα πρωτάθλημα μίνι λεπτομεριών που κάθε λεπτομέρεια παίζει το ρόλο της. Και είπαμε, η Κοζάνη, αν σου ξέρω, έχει μία ήττα. Πρέπει να καταλάβουμε. Μέσα στον πάγο, ναι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν παίζουμε μόνοι μας. Είναι και ο αντίπαλος. Δεν θέλω να πω και άλλους παράγοντες, αλλά σίγουρα δεν παίζουμε μόνοι μας. Είναι και ο αντίπαλος. Είναι ιστορικές ομάδες όλες, όπως είναι ο Ηρακλής, όπως είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας. Ακόμη και ο Αιωλικός έχει μια ιστορία στο ποδόσφαιρο, όπως όλες οι ομάδες. Είναι ένα πολύ δύσκολο και αμφίροπο μίνι πρωτάθλημα. Έτσι. Και το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι στήριξη, υπομονή και βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Έτσι θα το κλείσουμε. Υπομονή και στήριξη στα παιδιά μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Φιωχάρη ομάδα στον Αιωλικό. Πάλεψε, έχασε ευκαιρίες, ήταν καλύτερη, ίσως το καλύτερο παιχνίδι στα play-out, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει έναν γκολ. Και μάλιστα
όπως λέμε, πάλιψε και έδωσε μάχη. Και εσύ έφυγες από την Αριδαία με πρίχα 7 ράματα. Ναι, ναι, είχα ένα αναμνηστικό από αυτό το μάτς. Έφυγα, η αλήθεια είναι ότι μετά το 55 πόσο βγήκα αναγκαστική αλλαγή, δεν το είδα το μάτς, δυστυχώς. Αλλά όσο ήμουν εκεί, είδα και εγώ ότι η ομάδα πάλεψε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοση που είχαμε και από τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Τώρα το ότι δεν ήρθε το γκολ ήταν άλλη μια φορά, πιστεύω, λίγο θέμα τύχης και ατυχίας. Ναι. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στην Καρδίτσα, μια ιστορική ομάδα, μια Καρδίτσα που αυτά είπαμε και με τον κόουτς, ότι υπολογίζει πάρα πολύ το παιχνίδι, γι' αυτό και καλεί τον κόσμο να δώσει το παρόν, να τη βοηθήσει ή να κερδίσει. Εμείς πάμε έτοιμοι, πάμε αποφασισμένοι. Εμείς πάμε 100% έτοιμοι για την νίκη, δεν το συζητάω αυτό, απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο. Απλά όντως, όπως είπατε, είναι μια μεγάλη ομάδα η Καρδίτσα και το ότι έχει τον κόσμο στο πλάι της είναι πολύ σημαντικό. Και είμαστε σίγουροι ότι και σε αυτό το μάτς θα τον έχει στο πλάι της τον κόσμο και θα κάνουν καλή ατμόσφαιρα. Ναι, και η ομάδα όμως και η δική μας έδειξε, αποτελείται από έμπειρους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που έχουν αρκετά χρόνια και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και σε τέτοια παιχνίδια ξέρουν να ανταπεξέλθουν. Ναι, σίγουρα. Παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία και εφόσον τους έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε θέμα με την κερκίδα, όσου κόσμο και να έχουν. Απλά κοιτάμε να είμαστε έτοιμοι, να ετοιμαστούμε αυτήν την εβδομάδα κατάλληλα και να πάμε έτοιμοι στον αγώνα για να πάρουμε τον νίκη. Στη Γάμα Εθνική. Τώρα ο Ιορδαϊκός ταξιδεύει Ζάκυνθο για ένα παιχνίδι που πιστεύει ότι θα φύγει από εκεί με κάτι στο σακούλι του. Με ένα βαθμό, με τρεις βαθμούς. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει και ο Ιορδαϊκός. Η Καστοριά υποδέχεται τον Αστέρα Πετρητή. Να δούμε το βίντεο. Στη Γάμα Εθνική, ο Ιορδαϊκός την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Για το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής πήρε το τρίποντο χωρίς να αγωνιστεί, αφού ο Μαγνησιακός έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και συνάμα αναδείχθηκε κυπελούχος ΕΠΣ Κοζάνης, κερδίζοντας στο τελικό της Κυριακής το αξιόμαχο Βιλβεντό με 3-2. Επιστροφή τώρα στο πρωτάθλημα και στο μεγάλο στόχο της παραμονής στην κατηγορία για τους πολυμαδιώτες. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ιορδαϊκό, μέσα στη δυνατή Ζάκυνθο. Οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Κατακαλίδη προέρχονται από καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει και στη Ζάκυνθο, σε ένα δύσκολο γήπεδο, να δείξουν τη σταθερότητα και τη συνοχή που έχουν αποκτήσει. Ο Ιορδαϊκός βρίσκεται σε θέση παραμονή στην κατηγορία και θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να κάνει ακόμη ένα μεγάλο βήμα για το στόχο που έχει θέσει. Να δούμε το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής. Καστοριά, Αστέρας Πετρητή, Ζάκυνθος Ιορδαϊκός, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Θεσπρωτός, Πιερικός Αρτάκι, Θύελλα Κατσικά Βατανιακός, Αστέρας Λεωκραδίου Σταυρού Κιλελέρ, Αναγέννηση Άρτας Τρίκαλα. Τα παιχνίδια Φίκη Λευκήμη και Μαγνησιακός Βορώνος δεν θα διεξαχθούν. Στη βαθμολογία, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 71 βαθμούς, Αρτάκι 69, Σβορώνος 63, ο Πιερικός 55 βαθμούς, Ζάκυνθος 54, Αστέρας Λενοκλαδίου Σταυρού 52, το Κιλελέρ 47, από 46 βαθμούς Εορδαϊκός, Θεσπρωτός και Τρίκαλα, στους 45 βαθμούς η Αναγέννηση Άρτας, 44 βαθμούς Αστέρας Πετρητή, Θύελλα Κατσικά 42, η Καστοριά 33, Βατανιακός 28, 27 βαθμούς η Λευκήμη και Φίκη Μαγνησιακός που αποβλήθηκαν από το πρωτάθλημα. Ο κυπελούχος πλέον Ιορδαϊκός ρίχνει το βάρος του στο πρωτάθλημα. Την Κυριακή πάει Ζάκυνθο να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Να δούμε το βίντεο. Στη Ζάκυνθο δοκιμάζεται ο Ιορδαϊκός. Το παιχνίδι είναι δύσκολο απέναντι σε μια δυνατή ομάδα της κατηγορίας. Οι Πτολεμαϊδιώτες όμως έχουν αποδείξει τελευταία ότι είναι σκληρά καρύδια και βρίσκουν τον τρόπο να φεύγουν από τα παιχνίδια με θετικά αποτελέσματα. Αυτό θα επιδιώξουν και στη Ζάκυνθο. Κυπελούχος πλέον από την Κυριακή. Γιώργο, συγχαρητήρια και για την κατάκτηση του κυπέλου της ΕΠΣ Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθη, κύπελο. Σίγουρα, ήταν ένας μέσος στόχος μας, θέλαμε την αρχή του κύπελου για να έχουμε και συνέχεια την άλλη τη χρονιά στο κύπελο Ελλάδος. Δόξα τω Θεώ, να δώσει πολλά συγχαρητήρια στο Βελβεντό γιατί μας έβαλε δύσκολα. Ήταν ένα καλό τεστ για την επόμενη αγωνιστική που μας έρχεται τώρα. Οπότε τέλος καλό, αλλά καλά. Έτσι. Με ένα σπάρο δυο τριγώνια για τον Ιορδαϊκό την προηγούμενη Κυριακή. Κατέκτησε το κύπελο, πήρε και τους τρεις βαθμούς
χωρίς να ιδρώσει από το μαγνησιακό, κρατήθηκε σταθερά επάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, αλλά και τα αποτελέσματα δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Μια κριτική για αυτά τα αποτελέσματα, τη γνώμη σου για αυτά τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας. Εντάξει, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω αυτό, ότι άρχισαν λίγο κάποιες ομάδες να ξαφνικά να γίνονται Μπαρτσελόνα. Συγγνώμη για το ελληνικό του σχόλιο, αλλά αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποιες ομάδες αδιάφορες ίσως μπορεί να αποσκοπούν να κερδίσουν και κάτι. Το περίμενα να σου πω την αλήθεια να έρθουν έτσι τα αποτελέσματα. Να μην ξάχνεις να έρθουν κάπου διαφορετικά. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας και μόνο την ομάδα μας. Έχουμε συγκεντρωθεί καθαρά στο δικό μας κομμάτι και τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Γιατί ξέρουμε ότι όλα εξαρτώνται από εμάς και από κανέναν άλλον. Όσο η ομάδα μας κερδίζει, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι, έτσι. Και σε κάποια στιγμή με τον πρόεδρο που μιλήσαμε, τον Θανάση τον Γκριτσάνη, αυτό που είπε και ο Θανάση, ότι εμείς θα πάμε με τα δικά μας, με τις δικές μας δυνάμεις, με τα δικά μας πόδια, να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε. Δεν θα κοιτάξουμε άλλες μεθόδους, αλλά παρά μόνο στα χέρια μας, τα πόδια μας και τις δικές μας δυνάμεις. Έτσι ακριβώς, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι ειδικούντες της ομάδας, σεβαστό, πολύ τίμιο. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, είχα πει κάτι στα παιδιά μετά το μάτς με το Αρτάκι που ήταν η τελευταία μας ήττα. Είχα πει ότι με τέτοιες εμφανίσεις και με τόσο πάθος που βγάζετε, σας βάζω στοίχημα ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική δεν θα κάνω αλήτα. Μένουν τρία παιχνίδια να αποδεχτεί αν έχω δίκιο. Πολύ κοντά. Γιατί αν κοιτάξουμε το πρόγραμμα και θα τα πάρουμε ένα-ένα σήμερα, είναι η Ζάκυνθος εκτός έδρας και δύο εντός έδρας με την Καστοριά, που η Καστοριά και αδιάφορη αλλά βαθμολογικά, αλλά και ήδη υποβιβασμένη, και τον Αστέρα Πετρητή. Έτσι από πρώτη ματιά, Γιώργο, από τους υπολογισμούς σου, πιστεύεις οι έξι βαθμοί θα είναι αρκετοί στον Εορδαϊκό για να σωθεί? Θεωρώ πως ναι, ότι επειδή υπάρχουν και μάτς των αντιπάλων μας μεταξύ τους, θεωρώ ότι οι έξι βαθμοί είναι ένα καλό ταμείο για να σωθεί η ομάδα μας. Ναι. Και να ξεκινήσουμε, είπαμε, δύσκολο έργο, δύσκολη έξοδο μέσα στη Ζάκυνθο, δυνατή ομάδα η Ζάκυνθος, με τον οδηγό τις καλές εμφανίσεις, αλλά και με το κύπελο. Για πες μας, η ομάδα πώς προετοιμάζεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται, ψυχολογικά και, αλλά και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, δέχεται ότι είδαμε στο τελευταίο του παιχνίδι με την Καστοριά. Ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που κοιτάει να παίξει ποδόσφαιρο. Απαραγμένη από το οποιοδήποτε άγχος μπορούσε να είχε τις τελευταίες αγωνιστικές, έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Έχει κάποιους πάρα πολύ έμπορους ποδοσφαιριστές μέσα στη θέση της. Μου άρεσε η ομάδα, όπως μου άρεσε και η Καστοριά με την εικόνα που είχε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί δείχνει ότι κατεβαίνει στο γήπεδο και δεν κατεβαίνει να κάνει την πλάκα της, κατεβαίνει για να παίξει το ποδόσφαιρο και να τιμήσει τη φανέλα που φοράνε τα ποδοσφαιριστές. Και να φύγει με ψηλά το κεφάλι, την κατηγορία. Ακριβώς, ναι. Από εκεί και πέρα η δική μας ομάδα, πέρα από τον τερματισμό που είχαμε σε εμάς εκεί πέρα με το. Ναι. Τάργουιν που βέβαια του ήταν στο χειρότερο το παιδί, τον έχει θεώσει καλά. Αλλά από ό,τι δείχνει θα χάσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κλείνει στο χειρότερο και. Δεν έχει κάτι σοβαρό δηλαδή ο Άνταμς. Όπως είπα, κλείνει στο χειρότερο, δεν το στατουχιαστώ. Μπράβο. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι. Λίγα λόγια, δηλαδή δεν χρειάζεται να σου ασχοληθούμε, προέχει η υγεία του παιδιού. Έτσι, έτσι. Και εντάξει, θα μας λείψει, αλλά να είναι καλά αυτός και μικρός είναι ακόμα, θα έρθουν και άλλα παιχνίδια τα επόμενα χρόνια μπροστά του. Άρα μόνο η απουσία του Άνταμς, Ναι. Που πανέρχονται και οι τραυματίες που είχαμε το τελευταίο διάστημα, πανέρχονται οι τιμωρημένοι. Οπότε, ναι, μόνο ο Τάργουιν θα απουσιάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Είχα πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, αλλά και στο ρεπορτάζ για τον Ιορδαϊκό, ότι ο Ιορδαϊκός σου δίνει την εντύπωση. Όχι, και έτσι είναι, όχι, σου δίνει την εντύπωση προς, ότι η ομάδα που θα τον κερδίσει πρέπει να φτύσει κυριολεκτικά αίμα. Ακόμα και όταν δεν είναι καλός, δεν έχει την καλή απόδοση, καταφέρνει και παίρνει αυτό που θέλει. Σίγουρα, δεν είπαμε ότι όλα έχουν τη βάση του τι θα κάνεις μέσα στο γήπεδο και πόσο πολύ το θέλεις. Και όταν δεν είσαι καλός, όταν αφήνεις και την ψυχή σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σίγουρα κάτι θα πάρεις. Τα παιδιά αυτό το διάστημα έχουν γίνει μια γροθιά, είναι συγκεντρωμένα, ξέρουν τι ζητάνε μέσα στο γήπεδο, έχουν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, τα πιτσιρίκια έγιναν άντρες και πιστεύω ότι και αυτή την αγωνιστική να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μπράβο Γιώργο. Και ο coach μίλησε, πιστεύεις ότι είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, μίλησε ο coach για το άγχος που βαραίνει τους ποδοσφαιριστές, ότι εντάξει είναι λογικό να έχω κάποιο άγχος και αυτό ίσως είναι κάποιο φρένο. Σίγουρα στο τελευταίο παιχνίδι, για παράδειγμα στο κύπελο, το μυαλό όλων ήταν, παίζονταν ο αγώνας μέσα κανονικά και το μυαλό τους ήταν ότι γίνονταν τα υπόλοιπα τα αποτελέσματα. Αυτό το άγχος θα γίνει δημιουργικό, εγώ του. Έτσι. Το πω. Είναι λογικό, γιατί έφτασαν στην πηγή και είναι κρίμα να πιούν νερό. Μιλάμε για νεαρά παιδιά, το 70-80% της ομάδας, ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις και αυτοί, άλλοι πρώτη φορά αγωνίζονται σε τελικά πρωταθλήματα, αλλά πιστεύω ότι είναι συγκεντρωμένοι και μόνο καλό θα τους κάνει. Δηλαδή πιστεύω ότι αν προχθές το μάτς Κυπέλλου ήταν μάτς πρωταθλήματος, θα είχαν εντελώς διαφορετική εικόνα, γιατί θα είχαν το μυαλό τους καθαρά μέσα στο, σε αυτό που πρέπει να πετύχουν. Χωρίς να υποτιμάμε το θεσμό του Κυπέλλου, έτσι, γιατί το απέδειξαν ότι μόλις βρήκαν τα σκούρα, έδειξαν λίγη συγκέντρωση και κατάφεραν και πήραν το παιχνίδι. Και δύο λόγια για την τιμητική διάκριση του μικρού, του Μιτσάκου που έγινε Μιτσάρα, του Παπαδόπουλου. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι εγώ κατάλληλος που θα μιλήσει για τον Μιτσάκο, γιατί ίσως παρεξηγηθώ. Είναι ένα παιδί, όπως και οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες της ομάδας, που πραγματικά απολαμβάνω θα παίζει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτόν, γιατί ξέρω τη δουλειά έχει πατήσει. Αυτά τα 2 χρόνια που είμαστε μαζί, ξέρω πως ήταν πέρυσι, ξέρω πως είναι φέτος, ξέρω ότι δεν έχει σταματήσει λεπτό, όπως και άλλα παιδιά, ο Εχμαλωτίδης, ο Κοντογουλίδης, και διάφορα άλλα παιδιά, να μην αδικήσω κανέναν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό να παίρνει τέτοιες εμπειρίες και πιστεύω ότι να τον έχει αυτός καλά, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Είναι ένα πάρα πολύ προσγειωμένο παιδί. Το γνωρίζετε και εσείς από τις συμμετοχές εξάλλου. Θεωρώ ότι κάνει βήμα-βήμα, άλμα-άλμα, να έχει ένα πολύ ωραίο μέλλον και θα υπάρχει σε εκπλήξεις για όλους τους υπόλοιπους. Γερός να είναι ο Μιτσάκος και πραγματικά να έχει πρόοδο παντού. Όπως και εξάλλου, και αυτό που είπε και ο coach, για να τελειώνουμε, ότι ο Ιορδαϊκός έχει καταφέρει κάτι. Με μικρά παιδιά, με ένα μεγάλο ποσοστό παιδιά και από την περιοχή, αλλά και με νεαρούς ποδοσφαιριστές, έχει καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει. Δηλαδή, είναι ένας άθλος αυτό που έχει καταφέρει ο Ιορδαϊκός, έτσι. Όπως ο Δημητράκης, ο Κουνάβας, ο Χμαλωτίδης, ο Κοντογουλίδης, ο Παπάς, όλα αυτά τα μικρά τα παιδιά έχουν πέσει σε ένα τρελό συσταγωγικά coach που δεν φοβάται να τους επιστρέψει. Είναι τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, βέβαια, να σταθώ και να μην τον αδικήσω, γιατί δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, στο Λεωνάρντο τον Νίκολη, που πραγματικά για μένα είναι, αν όχι το καλύτερο, το καλύτερο center forward στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο άνθρωπος γκολ. Δεν το συζητάω. Ο άνθρωπος είχε χρόνια να συναντήσω τέτοιον επιθετικό σε ομάδα μου. Και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Και έχει όλο το μέλλον μπροστά του και πιστεύω ότι ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών δεν έχουν τέτοιο επιθετικό. Να μην το αδικήσουμε το παιδί, γιατί πραγματικά καταθέτει και την ψυχή του κάθε φορά μέσα στο γήπεδο και δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι από εδώ, από τα μέρη τα δικά μας. Ήρθε απ' έξω και έχει γίνει ένα με την ομάδα και ένα με την πόλη. Πραγματικά μπράβο τους. Να περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ με τη συνέχεια. Μουσική.
δεύτερο μέρος της εκπομπής και να ξεκινήσουμε από τα play-out και τα play-off της ΑΕ Κοζάνης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Συνεχίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο τα play-off και τα play-out της ΑΕ κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης. Το Σάββατο, 20 Απριλίου, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις των play-off. Στο παιχνίδι του ΠΑΟ Κύλων με τον Περδίκα θα γίνει η φιέστα και η στέψη του ΠΑΟ Κύλων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος περίοδου 2023-2024. Στα play-out την Κυριακή, 21 Απριλίου, θα διεξαχθεί η πρώτη-τελευταία αγωνιστική με ενδιαφέροντα και αμφίροπα παιχνίδια. Να δούμε το πρόγραμμα στα play-off πρώτα, πέμπτη αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Μακεδονικός Κοζάνης, Μακεδονικός Σιάτης Αζαναή, ΠΑΟ Κύλων Περδίκας. Στη βαθμολογία, ΠΑΟ Κύλων 76 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 68, Μακεδονικός Σιάτσας 58, ο Περδίκας 57 βαθμούς, Μακεδονικός Κοζάνης 44 και η Δαναή Κοζάνης 38 βαθμούς. Στα play-out το πρόγραμμα, τέταρτη αγωνιστική, Ιωνικός ΑΕ Κοζάνης, Ατρόμητος Πλεμμέδας Βελβεντό, Τιτάν Σερβίων Κρόκος. Στη βαθμολογία, Βελβεντό 38 βαθμούς, Τιτάν Σερβίων 33, ΑΕ Κοζάνης 30, Κρόκος 24, Ατρόμητος Πλεμμέδας 21 βαθμούς και ο Ιωνικός 18 βαθμούς. Αυτά με το play-out και τα play-off. Πάμε τώρα να δούμε τι μας είπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟ Κύλων για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Έτσι, τα κύλα γιορτάζουν, η ομάδα γιορτάζει, αλλά και το τι μέλη γενέστε για το αύριο της ομάδας. Θα πάει στα μπαράζ ο ΠΑΟΚ Κύλων, δεν θα πάει, τι θα γίνει, είναι ένα ερώτημα που ταλανίζεται εδώ και καιρό και σε όλα τα ποδοσφαιρικά στέκια. Να δούμε το ρεπορτάζ. Άξιος πρωταθλητής της ΑΕ κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης, ο ΠΑΟΚ Κύλων. Το Σάββατο, στο παιχνίδι με τον Περδίκα, θα γίνει η επίσημη στέψη του πρωταθλητή. Να δούμε τι είπαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και τι σκέπτονται για τα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Στέφανος Γουρτσούλης και ο προπονητής κύριος Βασίλης Μαντζόλας. Στέφανε, μια χρονιά επιτυχημένη σίγουρα για τον ΠΑΟ Κύλων. Σε μια αγωνιστική φτάνει στο τέλος. Πώς είδες όλη αυτή τη χρονιά και να συνεχίσουμε να δούμε τι μέλη γενέστη με τον ΠΑΟ. Ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Αλλά εντάξει, ναι, πραγματικά ήταν επιτυχημένη και κυρίως οφείλεται στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή. Μια καλή χρονιά για μας. Πρώτη φορά στην ιστορία μας βγαίνουμε πρωταθλητές. Χτίζουμε την ιστορία μας, προσπαθούμε να χτίζουμε την ιστορία μας σαν ΠΑΟΚ Κύλων. Εντάξει, ήταν μια ωραία χρονιά. Τα παιδιά το απόλαυσαν, αν και λίγο είχαμε έτσι ένα στρες και ένα άγχος παραπάνω. Γιατί όταν κάνεις πρωταθλητισμό έχει έτσι ένα άγχος και ένα στρες παραπάνω. Είχαμε ένα θέμα λίγο μόνο, ένα σοβαρό τραυματισμό που μας προβλημάτισε και μας συναχώρησε φέτος αυτή τη χρονιά με τον Ηλία τον Μπουρσινακίδη. Του ευχόμαστε το παιδί, εννοείται περαστικά και γρήγορα ξανά στα γήπεδα, εννοείται θα είμαστε πάντα δίπλα του και κοντά του. Αυτό μας συναχώρησε από όλη τη χρονιά, κατά τα άλλα εντάξει. Εμείς έτσι κλείως ο σκοπός μας εξ αρχής δεν ήταν να βγούμε πρωταθλητές. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε στην πρώτη πεντάδα, να έχουμε μια καλή παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους. Αφού βγήκε, το άγγιζαν τα παιδιά, το απόλαυσαν. Εντάξει. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή. Έτσι, το απολαύσατε όλοι σας. Ναι. Από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι. Πολλοί κόσμος ρωτάει και λογικά. Ναι. Τι θα κάνει η ομάδα του ΠΑΟ Κύλων, δεδομένου τις δυσκολίες έτσι, που αντιμετωπίζουν ναι. Όλες οι ομάδες. Το αύριο που ξημερώνει, θα μπορέσει να συμμετάσχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει αυτές τις δυνατότητες. Θα παίξει τα μπαράζ. Εγώ θέλω μια απάντηση ναι. Όσο μπορείς και εσύ από ένα επίσημο ναι. Στόμα. Όπως... Ναι, κοιτάξτε. Τώρα σίγουρα είναι μια πρόκληση να πας στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά τα οικονομικά μεγέθη είναι τεράστια. Έχουν μεγάλη διαφορά από το ΑΕΡΑΣ Τεχνικό ή ΓΑΜΑ Εθνική. Θα γίνει μια συζήτηση τώρα με τη διοίκηση και με τους ποδοσφαιριστές. Τώρα. Για να δηλώσουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική το θεωρώ λίγο δύσκολο. Τώρα για τα μπαράζ θα δούμε, θα πάρθει μια απόφαση από τους ποδοσφαιριστές από κοινού και με τη διοίκηση και θα δούμε. Φυσικά τώρα, αν δεν θες να βγεις ΓΑΜΑ Εθνική και να πας στα μπαράζ, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει νόημα. Θα το δούμε και αυτό, έτσι. Δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει πρώτα μια συζήτηση μεταξύ μας. Αλλά λίγο δύσκολο το βλέπω. Στέφο, είναι εδώ που τα λέμε τώρα, είναι πραγματικά δύσκολες οι καταστάσεις, όχι για τον ΠΑΟΚ, για αυτές που για όλες τις ομάδες που μετέχουν αυτή τη στιγμή στο τοπικό πρωτάθλημα, το τι μέτρια και αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που φέρνει η ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή, βλέπετε, Γιώργο, είσαι χρόνια στα γήπεδα, στα αεραστεχνικά, βλέπετε ότι πλέον
δεν μπορούν να, να κρατηθούν ομάδες στο ερασιτεχνικό επίπεδο. Στο Α και στο Β, δηλαδή, όταν εγώ ήμουν ακόμα ποδοσφαιριστής στα τελειώματά μου που έπαιξα στην Κοζάνη, στο Μακεδονικό, φανταστείτε ότι είχαμε 90 ομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι 24 ομάδες, 25, 23, δεν θυμάμαι κιόλας. Δηλαδή, οι παράγοντες δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια ομάδα, γιατί έχει μόνο έξοδα και το κάνουν μόνο από το μεράκι τους, στο Α τοπικό και στο Β. Δεν φανταστείτε στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή, πόσο περισσότερο έξοδα και πίεση έχει. Δηλαδή, έχει, για να κάνεις ένα ταξίδι στη ΓΑΜΑ Εθνική, λέμε εμείς Λαμία ή Βόλο, θες ένα μισιλιάρικο. Τα έξοδα είναι δυσβάστακτα. Δυσβάστακτα. Έτσι. Και είναι λογικό. Εντάξει, είναι δύσκολο. Ας βρεθεί μια λύση ότι... Και πολλές ομάδες, και αυτές τις δυσκολίες θα τις αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Δεν είναι ότι σήμερα είναι ο ΠΑΟ, Κύρων, ή τα νησιά της, ή θα ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα κτλ. Αν υπήρχε περιφερειακό, δηλαδή δεν ήταν εθνική, το σκεφτόμασταν και όλες οι ομάδες νομίζω θα έπαιρναν μέρος, γιατί είναι έτσι μια πρόκληση παραπάνω. Τα μεγέθη, τα οικονομικά είναι παραπάνω από το Α τοπικό, αλλά μπορείς να τα διαχειριστείς. Τώρα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, για να δει μια ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος είναι σε αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει μια επιδότηση. Δηλαδή, βγαίνεις πρώτος για να κάνεις αυτό το κουμάντο σου, πρέπει να έχεις μια επιδότηση, ένα αλφα ποσό, ώστε να κάνεις την ομάδα σου και μετά μπορείς να βρεις και εσύ κάποια πράγματα. Έτσι γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, βγαίνεις στην κατηγορία και σου λέει το κράτος ή ποιος είναι αυτός που σου δίνει ότι παίρνεις ένα μπόνους αυτό, κάνεις και μετά και εσύ προσπάθεις να πάρεις κάποια πράγματα ή μέσω χορηγιών, δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται μια ομάδα με το μέγεθος του ΠΑΟΚ Κύλων, του Μακεδονικού, ξέρω εγώ, Χίψη, δεν ξέρω τώρα, λέω έτσι ονόματα, να μπορέσουν εύκολα να τα αποκριθούν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι. Και οι ποδοσφαιριστές που έχουμε, όλα τα παιδιά είναι εραστέχνες και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Και είναι το δίλημα από ένα νοικοκυριμένο σωματείο να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες, τις οικονομικές που μπορεί να σε ταλανίσει. Και εγώ σου λέω, Γιώργο, ότι αντί ένα χρόνο πες ότι τα καταφέρνεις, έτσι. Και βάζεις λιτούς και δεμένους, τρέχεις δεξιά-αριστερά, χρεώνεσαι, κάνεις, ράνεις, τα ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Χρεώνεσαι. Του χρόνου τι κάνεις πάλι. Πάλι το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι κάποιος από πίσω ένας. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε, θα δούμε δηλαδή, τι θα γίνει μεταξύ μας. Για τα μπαράζ βασικά, έτσι. Ναι, υπάρχει μια σκέψη. Θα δούμε, συζητήσουμε τώρα με τους ανθρώπους, όλη με τη διοίκηση. Εντάξει, για όλα υπάρχει μια συζήτηση με τη διοίκηση. Δεν μπορώ να πάρω εγώ την απόφαση μόνος μου. Με όλους θα συζητήσουμε και με τα παιδιά. Αλλά θεωρώ πολύ δύσκολο όλο αυτό το κομμάτι και συμφωνούν οι περισσότεροι από τα παιδιά που μιλάμε μαζί μου. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Και εγώ, να είστε καλά. Συγχαρητήρια καταρχήν. Πραγματικά νομίζω να πω αυτό, νομίζω ότι πραγματικά το αξίζαν τα παιδιά. Είναι αίτητη μέχρι και στιγμής. Ακόμα και στις κακές μέρες τους πήραν έστω την ισοπαλία ή κέρδισαν έστω δύσκολα, αλλά και στις κακές μέρες τους αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή τους. Βασίλη, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Πρωταθλητές, άξιοι πρωταθλητές, δίκαιοι πρωταθλητές. Μία αγωνιστική ακόμα. Υπάρχει ένα κίνητρο, το αίτητο. Θέλω μία σύνοψη της φετινής χρονιάς από σένα και από την ομάδα. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς. Πάντα να προβάλλετε το έργο των ομάδων όπως κάνετε πάντα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και αυτό δίνει ένα κίνητρο στα παιδιά όταν έχουν λόγο και παρουσία σε αθλητικά γεγονότα. Τώρα όσον αφορά για εμάς ήταν μια καταπληκτική χρονιά, μια απίστευτη χρονιά που ξεκίνησα την πρώτη μέρα, ξέραμε τη δυναμική της ομάδας μας, αλλά αν θυμάστε, δεν είχαμε πει ποτέ που πάμε ή πώς πάμε, γιατί λέγαμε παιχνίδι με παιχνίδι. Από τη στιγμή που παιχνίδι με παιχνίδι βλέπουμε ότι η ομάδα είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ σοβαρή, είναι πολύ μεθοδική μέσα στο γήπεδο και τακτική εννοούμε στο να λειτουργεί και να βγάζει πράγματα τα οποία δουλεύαμε στην προπόνηση και αυτό πετύχαινε, τότε ναι, ήταν ο κρυφός στόχος στο πρωτάθλημα που βγήκε. Άιτο, όπως είπες, μια στροφή πριν το τέλος πρωταθλήματος. Τώρα, μαθηματικά για την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν μια εβδομάδα με απίστευτα συναισθήματα. Εδώ συζητάμε το προηγούμενο Σάββατο, Τετάρτη, που έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο. Μοναδικές στιγμές, γιατί γράψαμε ιστορία για το σύλλογο του ΠΑΟΚ Κύλων. Αυτά τα παιδιά κάθε μέρα προς το τέλος δημιουργούσαν ένα ρεκόρ για την ομάδα. Γιατί βάσει της πορείας, των στατιστικών, κάθε μέρα δημιουργούσαν ένα ρεκόρ. Και τώρα, όπως λες, είναι και αυτό το Άιτο. Που δεν ήταν το πολυπόθετο. Εμείς έλαμε τους 3 βαθμούς γενικά σε κάθε παιχνίδι. Και όμως έρχεται, είναι έργο των παιδιών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το έργο έρχεται
μετά από μια σκληρή δουλειά μιας χρονιάς, αλλά είναι και ένα έργο δεύτερης χρονιάς, να σου το πω έτσι. Γιατί άμα δούμε τα στατιστικά από πέρσι, γιατί έχει μείνει ο κορμός από πέρσι και αυτό το μυστικό, ότι κάναμε ένα σύνολο συμπαγές που κρατήσαμε τον κορμό, ανεβοκαταβάσαμε τα παιδιά της Ακαδημίας και από πέρσι δουλεύοντας με τα παιδιά της Ακαδημίας, εκεί ήταν και το μυστικό, ότι πήραμε το τίτλο έχοντας ένα από τα μικρότερα budget της κατηγορίας και ένα roster με πάρα πολλά μικρά, στηριζόμενοι και στην Ακαδημία και σε έμπειρους. Και αυτό και το οικογενειακό κλίμα, η πολλή δουλειά έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και στατιστικά από πέρσι φάνηκε εκεί το χτίσιμο. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, είναι 43 νίκες ή 44. 5 ήττες που γίνανε πέρσι και 8 ισοπαλίες, 4 πέρσι, 4 φέτος. Αυτό δείχνει ότι το χτίσιμο της χρονιάς και το αποτέλεσμα που γίνεται φέτος. Εκεί στέκομαι, δηλαδή, τη στιγμή που κρατήσαμε τον κορμό και πώς δουλέψαμε, βάλαμε νέα πράγματα στο παιχνίδι μας και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Μοναδικό, απίστευτο. Εμείς απολαμβάνουμε όπως απολαύσαμε και το σημερινό παιχνίδι, με πολλές αλλαγές, ελεύθερο παιχνίδι. Το ίδιο θα γίνει και στη φιέστα που θα είναι την άλλη εβδομάδα, ώστε να απολαύσουμε όλο αυτό που καταφέραμε φέτος. Να είναι μια γιορτή για τα παιδιά, για όλους. Καλούμε όλο τον φίλαθλο κόσμο να έρθει κοντά μας, να μας χειροκροτήσει, γιατί το αξίζουν αυτά τα παιδιά. Με την όλη προσπάθεια που έχουν κάνει, με αυτό που έχουν προσφέρει και στο Κωνσταντινούπολη ποδόσφαιρο. Θα σου πω κάτι που είναι ωραίο. Γεμίσαμε πολλά γήπεδα. Παίζοντας με κάποιες ομάδες, γεμίσαμε γήπεδα. Μας λέγανε πρώτη φορά είχαμε τόσο κόσμο. Και δεν έγινε. Το κάναν τα παιδιά αυτό, η εικόνα τους. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Θέλουμε τον κόσμο, θέλουμε γεμάτα γήπεδα, θέλουμε τους αντιπάλους. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα, πολλές δυνατές ομάδες. Άξια όλοι. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την προσπάθειά τους, γιατί όλοι είχαν το δικό τους πλάνο εκεί που κατάφεραν. Και για μας, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ τα παιδιά μου για αυτό που έχουμε καταφέρει φέτος. Με τον αγώνα με τον Περδίκα τελευταίο θα γίνει η στέψη του. Ναι, θεωρώ. Νομίζω εκεί πρέπει να γίνει. Σε ένα επίσημο παιχνίδι πρέπει να γίνει. Να το γιορτάσουμε. Θα είναι μια γιορτή για μας, για τα παιδιά. Να γίνει η απονομή του πρωταθλήματος, του κυπέλου. Τα μετάλλια, γιορτή. Θα το στήσουμε εδώ, να το οργανώσουμε με τη διοίκηση, να κάνουμε να κάτι όμορφο. Χαρείτε. Να το χαρούμε. Το πιο σημαντικό. Και από αύριο έχει ο Θεός. Και από αύριο έχει ο Θεός, εννοείται. Γιατί έρχονται και τα μπαράζ. Τα βάζουμε κάτω. Μιλάμε, συζητάμε και να δούμε την επόμενη μέρα. Δυναμικά. Βασίλη, αυτό θα σου πω, ότι οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα. Ποτέ δεν λένε ψέματα, έτσι, Γιώργο. Αίτητη. Ναι. Καλύτερη επίθεση. Ναι. Καλύτερη άμυνα. Τα... περισσότερες νίκες. Ναι. Το πρωτάθλημα δικαίως στον ΠΑΟ Κύλων. Αυτό που σου είπα, δηλαδή και οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Σίγουρα εννοείται και από παιχνίδια είχαμε και την τύχη, έτσι. Εννοείται. Μέσα στο ποδόσφαιρο γι' αυτό ήταν και συνδυασμός με την ικανότητα. Είχαμε την τύχη. Ναι, μπορεί να μας ήθελε σε κάποια μάτς που μπορεί να μην είχαμε την εικόνα, αλλά αν ήμασταν κακοί και στην κακή μας μέρα δεν χάσαμε. Είχαμε πνεύμα και mentality νικητή. Αυτό ήταν το μυστικό. Ότι και στην κακή μέρα παίρναμε αποτελέσματα. Συγχαρητήρια για άλλη ευχαριστώ. Μια φορά. Ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε να γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να δούμε τι συμβαίνει με τους αγώνες μπαράζ. Ο ΠΑΟΚ Χίλων, όπως είπαμε, είναι πρωταθλητής και θα μετέχει στα μπαράζ της ανόδου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τώρα, επειδή πολλά συζητιούνται, πολλά λέγονται, εάν ο ΠΑΟΚ Χίλων αποφασίσει να μην κατέβει στα μπαράζ, δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Τι γίνεται όμως? Με επίσημο χαρτί του στην ΕΠΣ, πρέπει να την ενημερώσει, και η ΕΠΣ Κοζάνης από εκεί και πέρα να πάει στον δεύτερο της κατηγορίας, τον Μέγα Αλέξανδρο Άρδασας. Να περιμένει την απάντηση του Μέγα Αλέξανδρο Άρδασας και να απευθυνθεί και στον τρίτο, που μάλλον θα εξαρτηθεί βέβαια από το αυριανό το μάτς, είναι ο Μακεδονικός Σιάτσας ή ο Περδίκας. Τι γίνεται τώρα? Εμείς το προχωρήσαμε λίγο το θέμα, πήραμε τηλέφωνο, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Μέγα Αλέξανδρου Άρδασας, τον Παντελή τον Καρακασίδη. Ο Παντελής ο Καρακασίδης μας είπε ότι αν έρθει πρώτα η επίσημη πρόταση από την ΕΠΣ Κοζάνης και θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Βέβαια, όταν γινόταν η κλήρωση για τα play-off και τα play-out, για το πρόγραμμα, για το τι θα γίνει στα play-out και στα play-off, τότε είχε ερωτηθεί και είχε απαντήσει βέβαια ότι εμείς αν προσπεράσουμε στο πρωτάθλημα, σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, τον ΠΑΟΚ Χίλων, είμαστε έτοιμοι να κατεβούμε και στον μπαράζ, να ανταπεξέλθουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτά ήταν τα λόγια του Παντελή του Καρακασίδη. Βέβαια, πολλά μπορεί να άλλαξαν. Θα το δούμε και αυτό. Είναι αρκετά νωρίς ακόμα να δούμε τι θα απαντήσει ο ΠΑΟΚ Χίλων και θα πάμε και μετά και στον Μέγα Αλέξανδρο Άρδασας. Λοιπόν, είπαμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε και ένα μικρό
αφιέρωμα στον τελικό κυπέλου μεταξύ του Βελβεντού, του Εορδαϊκού και του Βελβεντού. Ο Εορδαϊκός κυπελούχος, 3-2, ένα πολύ καλό παιχνίδι, μια πραγματική γιορτή. Αρκετός κόσμος παρακολούθησε το παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που βγήκαν όλοι κερδισμένοι. Εορδαϊκός κυπελούχος, το Βελβεντό αναγνώρισε σαν μιας μαχητικής και δυνατής ομάδας. Ο κόσμος που είδε αυτό το παιχνίδι, αλλά και διοργανώτρια αρχή που τα οργάνωσε όλα στην, ως και την παραμικρή λεπτομέρεια. Να δούμε το ρεπορτάζ. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 53ος τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Κοζάνης. Πάνω από 1000 φύλαθλοι βρέθηκαν στο ΔΑΚ Κοζάνης και απόλαυσαν ένα παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον όλων μέχρι τον 20ο λεπτό. Κυπελούχος ο Εορδαϊκός που λύγησε τη στεναρή αντίσταση του αξιόμαχου Βελβεντού με σκορ 3-2. Η διακύμανση του σκορ στο 7 ο Τσαγκαλίδης έγραψε το 1-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στο 11 με κεφαλιά ο Νίκολη μετά από κόρνερ του Τσαγκαλίδη σημείωσε το 2-0, στο 32 φάουλ το Σαββούδη και με κεφαλιά ο Δούμας μείωσε σε 2-1, στο 50 σέντρα του Καρούζου και ο Σαββούδης στο δεύτερο δοκάρι θα ισοφαρίσει σε 2-2. Στο 67 ο Νίκολη θα σημειώσει το τελικό 3-2. Δοκάρι για τον Εορδαϊκό είχε ο Νίκολη. Ήταν ένας αγώνας πραγματική γιορτή. Βγήκαν όλοι κερδισμένοι. Ο Εορδαϊκός στο κύπελο, το Βελβετό την αναγνώρισε ως μια ομάδα μαχητική, ο κόσμος που απόλαυσε ένα ωραίο παιχνίδι, αλλά και η διοργανώτρια αρχή που τα είχε οργανώσει όλα σωστά μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Ο MVP ψηφίστηκε από τους τρεις ενουσιακούς προπονητές, κύριο Γιάννη Παρασκευά, κύριο Τσέπουρα Γιώργο και κύριο Τσαουσίδη Ευστάθιο. Το κύπελο στον MVP Δημήτρη Παπαδόπουλου του Εορδαϊκού απένιμε ο κύριος Κωνσταντίνος Βίζας, αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το κύπελο στη φιναλίστα ομάδα του Βελβεντού απένιμε ο Δήμαρχος Βελβεντού, κύριος Μανώλης Τεργίου. Το κύπελο στον κυπελούχο Εορδαϊκό απένιμαν ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης κ. Γιάννης Αποστόλου και ο δήμαρχος Εορδαίας κ. Παναγιώτης Πακεντάς. Ήταν ένα σημαντικό στιγμός για μας, τον θέλαμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι ήταν να διεκδικήσουμε. Είμαστε μια ομάδα γαμαθνικής. Κάναμε την προσπάθειά μας. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα δικά μου παιδιά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο καιρό είναι πολύ αγχωμένοι και πιεσμένοι λόγω της μεγάλης, τεράστιας προσπάθειας που κάνουν για να παραμείνουν Εορδαϊκός στην Αμερική. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που εμφανιστήκαμε έτσι. Εννοείται ότι αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ για την εμφάνισή μας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το άγχος των παιδιών. Είμαστε όμως σε καθημερινή επαφή, δουλεύουμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε πολύ γρήγορα και θα εμφανιστούμε στη Ζάγκενθ όπως ακριβώς πρέπει. Για να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά, την προσπάθειά μας. Την προσπάθεια που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά. Ο Εορδαϊκός παρουσιάζει ένα με πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο γύρο. Πρωταθλητισμό θα το έλεγα εγώ. Έμειναν τρεις στροφές ακόμα. Πιστεύεις ότι ο στόχος είναι εφικτός? Σαφώς το πιστεύω. Αν το πίστευα, δεν θα ήμουν εδώ. Αυτά τα παιδιά έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να τους δίνουν συνέχεια συγχαρητήρια. Τους θαυμάζω πραγματικά. Κανείς δεν πίστευε ότι ο Εορδαϊκός θα φτάσει να διεκδικεί τη σωτηρία του και μάλιστα σε θέση ισχύος. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας μέχρι το τέλος και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Και πήραμε το κύπελο. Το θέλαμε πάρα πολύ. Το θέλαν και οι αντίπαλοι, όπως δείξανε. Βγήκαμε νικητές. Τώρα συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα 100%. Κοιτάμε τώρα Κυριακή να πάμε στη Ζάγκυνθο να κάνουμε, πάρουμε ό,τι μπορούμε. Να συνεχίσουμε τώρα και όλη την πορεία όσο πιο καλά μπορούμε. Πώς η ομάδα σου, το Βελβεντό, στάθηκε επάξια σε έναν τελικό, κατάφερε να γυρίσει το μάτς από το πρώτο 2-0-2-2, να ισοφαρίσει, αλλά 3-2 από μια ομάδα γάμα εθνικής από τον Εορδαϊκό. Ναι, σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί από 2-0 το κάναμε 2-2. Νομίζω ότι ο κόσμος που ήρθε ευχαριστήθηκε το παιχνίδι. Είχε ενδιαφέρον, πάρα πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω ότι αυτό αξίζει για να μπορεί και ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο να τον αποζημιώσουμε με αυτό που κάναμε. Εμείς προσπαθήσαμε, παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή και αυτό φαινόταν. Μια ταχύτητα πάνω από εμάς σε όλους τους τομείς. Αλλά σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Αυτό που θέλαμε και ζητήσαμε όλη την εβδομάδα από τα παιδιά, να μπούμε να το χαρούμε, να χαρούμε κάθε δευτερόλεπτο. Το κάναμε, το παλέψαμε. Εντάξει, ήρθε μετά
το τρίτο γκολ του Ρδαϊκού νομίζω δίκαια. Αλλά μέχρι το τέλος νομίζω κρατήσαμε τους φιλάθλους. Σε αγωνία είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο τέλος να κάνουμε 3-3 και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος μας από εμάς. Το χειροκρότημα πήραμε από τον κόσμο και όλη η εικόνα της ομάδας μας. Μεγάλη υπόθεση. Είδες τον κόσμο, πραγματικά είδαμε έναν κόσμο. Όλο το Βιλεντό θα λέγαμε, έκλεισε ένα μαγαζιά σήμερα, έτσι. Τέτοιο, εδώ συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους ότι τέτοιο γκολ είχαμε χρόνια να ακούσουμε όταν έβαλε τα γκολ για τον γκολ του Βιλεντό. Ναι, είχαν όλη την εβδομάδα, το περιμέναμε πώς και πώς. Είπαμε, ήταν η πρώτη φορά που το Βιλεντό πήγε τελικό. Ήταν η μόνιμη συζήτηση όλη την εβδομάδα. Ήρθανε, μας βοηθήσανε, πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό, να ανταμειώνουμε τον κόσμο. Να υπάρχει μέλλον, ναι, θέλουμε να έχει μέλλον το Βιλεντό. Νομίζω ότι ο Δήμος το αξίζει αυτό. Ο κόσμος έρχεται όσο πάει πιο πολύ κοντά μας, βλέπει ότι προσπαθούμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα βάλουμε παρακαταθήκη με υπομονή, δουλειά. Το έχω πει και θα το ξαναλέω συνέχεια ότι η επιτυχία δεν είναι πάντα μόνιμη, αλλά εμείς θα προσπαθούμε να δουλεύουμε για να μπορούμε κάθε χρονιά να προσθέτουμε κάτι σε αυτή την ομάδα στο Βελιοντού και σε αυτόν το Δήμο του Βελιοντού, γιατί είναι τιμή που είμαστε εκεί και δουλεύουμε για αυτή την ομάδα. Το καλύτερο που κάνετε είναι στηρίζετε τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Εγώ περιμένω τα παιδιά μας να έρχεται να πάρετε στιγμιότυπα και να βγουν και μια συνέντευξη μαζί σας και λένε είχε κάμερα τότε και περιμένω να δουν. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνετε. Συγχαρητήρια, γιατί το λέω. Ο πρωταγωνιστής είναι ο ποδοσφαιριστής και μπράβο σας που τον στηρίζετε και τον αναδεικνύετε. Ευχαριστώ τους παίχτες μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά το έχω πει ότι είμαι περήφανος που τους έχω παίχτες και νομίζω ότι αυτοί έχουν όλη την επιτυχία που έφτασε η ομάδα μέχρι εδώ. Είναι δικιά τους. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή pre-game ματιές στα Sport φτάνει στο τέλος της. Εσείς μπορείτε να ενημερωθείτε για όλη την κίνηση του Σαββατοκύριακου τη Δευτέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το κατάστημα Μπέλο Ιωάννη Μικρού 2, ανδρική και γυναικεία μόδα. Να σας καληνυχτήσω και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Καληνύχτα και να προσέχετε.